Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κριτική εδώ στο Movies. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε κριτική ίσως μια από τις καλύτερες σειρές για το Netflix, η οποία δεν είναι άλλη από τον Dahmer. Έχω καθυστερήσει βέβαια πολύ καιρό για να πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτή τη μίνι σειρά, γιατί δεν νομίζω να πάει για δεύτερη σεζόν. Έτσι λοιπόν θα πούμε έτσι λίγα πραγματάκια για αυτή τη σειρά. Δεν ήταν στα πλάνα μου να τη δω. Δεν ήξερα καν ποιος είναι αυτός, δεν ήξερα καν τι έχει κάνει, το προσπερνούσα και έτσι να πούμε μερικά πραγματάκια γιατί δεν τα θυμάμαι, έτσι αναφορικά. Αυτό το παιδί, αυτός λοιπόν ο Ντάμερο, ο οποίος τον εσαρκώνει στο ρόλο ο Evan Peters, που θεωρώ, παιδιά, ότι αυτός, ο ηθοποιός, τον είχα δει, αν θυμάμαι καλά, στους X-Men, έκανε έναν αντίστοιχο του Flash Gordon, έναν έτσι... Silver κάτι λεγόταν αυτός, δεν θυμάμαι, που μου άρεσε πολύ ο χαρακτήρας του, αλλά γενικά δεν είχα δώσει καθόλου έμφαση στο παλικάρι. Μας διηγεί λοιπόν την ιστορία αυτού του Ντάμερ, ο οποίος από το 1978, από όσο βλέπω εδώ πέρα, μέχρι το 1991 δολοφόνησε περίπου 17 ανθρώπους, έτσι. Και για να μην πλατιάσω πάρα πολύ, με το που, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχει τώρα στο IMDb 8,1, παιδιά. Έχει ξετινάξει, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα, έχει ξετινάξει μαζί με το Stranger Things τα νούμερα όσα αφορά σαν μινι σειρά, ότι το έχουν δει εκατομμύρια κόσμος, έχει κάνει τρελά έσοδα, απλά τώρα δεν θυμάμαι τα νούμερα. Τέλος πάντων, για να μην σας λέω μακρηγορώ, το προσπερνούσε, γιατί όχι ότι επειδή ήξερα, επειδή δεν μου έκανε εντύπωση. Κάθομαι λοιπόν, παιδιά, το βλέπω, και επειδή γενικά αποφεύγω να βλέπω τέτοιων ειδών ταινίες, θυμάμαι ότι είχε βγάλει μια αντίστοιχη, νομίζω πολύ χειρότερη, γιατί έδειχνε πράγματα με τον Nicolas Cage, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε, που ήταν μέσα στο αίμα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ταινία ήταν, όποιος θυμηθεί να μου γράψει από κάτω. Και την είχα δει, παιδιά, και τη σταμάτησα στο μισάρο. Δηλαδή αυτές μπορεί να ήταν snap films, δηλαδή αυτές που τα δείχνουν όλα πετσοκομμένα, τα πάντα όλα γενικά, τα αποφεύγω, αλλά μπαίνω στη διαδικασία να δω. Αν δω ότι δεν με τραβάει, απλά το αφήνω. Και βλέπω λοιπόν ένα πολύ περίεργο πρώτο επεισόδιο. Να βλέπω λοιπόν το ρόλο λοιπόν αυτού του ηθοποιού, έτσι, παιδιά, τι να σας πω. Έπαθα σοκ. Ξέρω τώρα τι αργό που κάνω αυτό το βίντεο, αλλά τώρα μου τη βάρεσε και θέλω να το κάνω. Ο Evan Peters, παιδιά, μόλις τελείωσε η σειρά, έκατσα και μπήκα να δω τον αληθινό Ντάμερ. Και, παιδιά, η ομοιότητα ήταν καταπληκτική. Παιδιά, η ομοιότητα είναι η ίδια. Είναι κλόνη. Παιδιά, είναι σαν να έχει αναγεννηθεί. Δηλαδή, πραγματικά τώρα ο Evans γεννήθηκε για αυτό το ρόλο και πραγματικά πρέπει να παίρνει πιο πολλές ταινίες, σειρές, μίνι σειρές, να κάνει το ψυχάκι. Παιδιά, έχει γεννηθεί για να κάνει αυτός ο άνθρωπος το ψυχάκι. Έτσι, δηλαδή, αυτό το πρώτο επεισόδιο που είδαμε τον Μαύρο να πηγαίνει σπίτι του και να βλέπουμε να βάζει τον εξορχιστή, και να λέω τώρα, παιδιά, είναι φαντασία τώρα αυτό, είναι πραγματικό αυτό, γιατί μετά από το πρώτο επεισόδιο είδα ότι όντως είναι αληθινή ιστορία. Και κάθομαι, παιδιά, και βλέπω αυτή την, το πόσο αμηχανία υπήρχε μέσα στο σπίτι του Ντάμερ και το πόσο γλίτωσε αυτός ο Μαύρος. Πήγε μετά στην αστυνομία και αρχίζει και μας ξεδιπλώνει το πρώτο επεισόδιο και μας κάνει όλη την εξιστόρηση στα υπόλοιπα, στα επόμενα επεισόδια, το πως ήταν normal, το τι γινόταν καυγάδες στο σπίτι, το ότι αν η μάνα του έπασχε από κατάθλιψη, το ότι μαθαίνουμε στα μέσα της σειράς ότι ο πατέρας είχε τέτοια σκέψη όταν ήταν μικρός και σε βάζει σε μία σκέψη, για όσους δηλαδή μπήκανε στη διαδικασία της σκέψης, και να πούν ότι, ρε φίλε, μήπως τελικά, επειδή όπως λέμε στο μυαλό μας ότι πολλά σκεφτόμαστε, για αυτό που λέμε ότι
η σιωπή είναι χρυσός και ότι αν λέγαμε πραγματικά αυτά που νιώθαμε μπορεί 9 στους 10 να μας βγάζανε ψυχοπαθίες για αυτά τα πράγματα, είτε μας κάνουν στη δουλειά, είτε μας κάνουν στις σχέσεις, είτε μας κάνουν σε χίλιες ζωοκαταστάσεις, σε ενδοοικογενειακά πράγματα, σε φιλικό περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, ερωτικό, εργασιακό, δηλαδή το αν λέγαμε πραγματικά τις σκέψεις μας ανοιχτά, το πώς θα θέλαμε να καθαρίσουμε, γιατί δεν νομίζω κανένας εκεί έξω να μην έχει σκεφτεί ποτέ τέτοια πράγματα στον εργασιακό του τομέα και όχι μόνο, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλοί εκεί έξω που δεν έχουν σκεφτεί ποτέ κακά, για να τα βάζουμε όλα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μας δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ ήσυχος και δεν είναι ψέματο ότι παιδιά τους ήσυχους ανθρώπους να φοβάστε. Αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει, δηλαδή τους ήσυχους ανθρώπους να φοβάστε, όχι αυτούς που κάνουν σάματα, τους ανθρώπους που είναι ήσυχοι, που κοιτάνε. Ένας τους ξέρει τι μπορεί να σκέφτεται, ακόμα και ο αυτός που φωνάζει, ακόμα και αυτός που είναι σιωπηλός, αλλά συνήθως λένε τους σιωπηλούς, λέει, να φοβάσαι. Έτσι λένε. Έχει αποδειχτεί, παιδιά, αυτό. Όχι επειδή το λόγο, έχει αποδειχτεί γενικά. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Είναι βέβαια, μου πεις, δύσκολο να καθόμαστε να εμπιστευτούμε και το οτιδήποτε, αλλά επειδή μας αναφέρεται σε μια εποχή που ήταν ο Μάνσον, ας πούμε, και ότι μετά ξεχύλισαν οι βιασμοί και οι δολοφονίες στην Αμερική, επειδή λέω ότι ξεκίνησε ο Μάνσον, αλλά επειδή δεν ξέρω από πάρα πολλούς δολοφόνους κατά σειροήν, γιατί δεν έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ και το λέω αυτό γιατί το λέω επίτηδες, γιατί θα σας πω προς τον επίλογο της κριτικής που κάνω τώρα για τον Ντάμερ, γιατί αναφέρομαι στα ντοκιμαντέρ. Απλά σας λέω ότι επειδή πάντα το pilot επεισόδιο είναι αυτό που θα μας κάνει να γουστάρουμε τη σειρά, το πρώτο επεισόδιο, ανδιαφυσβήτητα, παιδιά, για αυτό που είδα, όντως ένιωσα αμηχανία και μπήκα στα παπούτσια του Μαύρου που τον είχε αγκαλιά, που μετά ξαπλώσανε, που κατάφερε και διέφυγε και γλίτωσε, μιλάμε, από το χάρο κυριολεκτικά, και όντως δεν του φαινόταν ένα πολύ, πολύ, πολύ ήσυχος άνθρωπος και ήρεμος, και να βλέπετε, παιδιά, με το που βγαίνουν η δικογραφία και να έχει το πατέρας του και να λέει ότι είχε το οξύ με το βαρέλι, και λέω, παιδιά, να έχει, λέει, κρατήσει καρδιές, κεφάλια, κρανία, ολόκληρους πώς το λένε, ιστούς, σκελετούς, και λέω μαλάκα Μάικ, τι βλέπεις? Λέω, ρε μαλάκα Μάικ, τι βλέπεις? Λέω βραδιάτικα. Παιδιά, δεν σας το κρύβω ότι είδα τα πρώτα, νομίζω, 4-5 επεισόδια, τα δεσερή. Είχα ξενυχτήσει, είχα πάθει, μιλάμε, ένα σοκ. Και γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρω αν όντως πραγματικά όλες αυτές οι σκέψεις μας μεταφέρονται και καλά, αν γεννήσουμε τα παιδιά μας όλα αυτά. Δεν ξέρω, γιατί αυτά είναι κάτι... Πρέπει να είσαι πολύ ψαγμένος και δεν ξέρω και κατά πόσο στέκουν αυτά τα πράγματα. Και το λέω γιατί υπάρχει μια σκηνή μέσα με τον πατέρα που έχει πάρει την καινούργια τη γυναίκα, γιατί έχει χωρίσει, επειδή οι άλλοι ήταν τρελοί στην ουσία. Και ήταν ήρεμος ο άνθρωπος και εκμυστηρεύεται προς το τέλος της σεζόν της σειράς ότι και εγώ, λέει, η αγάπη μου έκανα τέτοιες σκέψεις, και λέω μήπως εγώ το μετέφερα ή δεν ήμουν κοντά του. Και το παραδέχομαι που ο πατέρας, αν όντως συνέβησαν στα αλήθεια, γιατί σας το έχω ξαναπεί, κριτικάρω με βάση αυτά που βλέπω. Αυτό είναι όλο. Γιατί ένιωθε ενοχής ο πατέρας, μήπως εγώ τον έκανα έτσι, μήπως επειδή ήταν η δουλειά και δεν ήμουν αρκετά κοντά του, μήπως ότι η μάνα του έφυγε και τον άφησε μόνο για ένα μήνα και μετά έριξε αυτούς μετά τις δολοφονίες και το έριξε στο πιωτό. Στο πιωτό, ότι έκλεψε την κούκλα από το εμπορικό κέντρο και έκανε, συνουσιαζόταν με την κούκλα που έμεινε στο σπίτι της γιαγιάς του. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν... Μιλάμε, τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος ήταν πραγματικά φρικιό, έτσι. Δηλαδή, εγώ κρίτσαρα, παιδιά, την πέτσα μου μέσα στη σειρά, δεν το κρύβω. Συχάθηκα το ίνα μου με αυτά τα πράγματα που μας δείχνει, πως στην αρχή βέβαια δεν ήξερα πως θα τους σκοτώνει.
πώς θα τους τεμαχίζει, πώς θα τους κόβει μετά σε κομμάτια και θα πετάσει σκουπίδια. Και λέω, παιδιά, ο άνθρωπος δεν υπήρχε. Ειδικά στη σκηνή, παιδιά, που κόψε το αλλού το κεφάλι και πάει ο πατέρας του και βγάζει και καλά τον μπαούλο που το είχε μέσα, αυτό που είχε νομίζω τη γιαγιά του, και κλειδώνει την πόρτα και το βγάζει και το βάζει νομίζω κάτω το κρεβάτι και λέει, έχω μόνο, λέει, πορνοπεριοδικά. Αλλά το σπαραγμό, παιδιά, του πατέρα στο πρώτο επεισόδιο, εκεί που τελείωνε το πρώτο επεισόδιο, που έκλαιγε. Και λέω μετά στα επόμενα επεισόδια, κοίτα ρε φίλε, τι έχει γίνει. Εγώ. Και μετά το πήραν, νομίζω, αν θυμάμαι, είναι καλά τον εγκεφαλό του και για να τον ερευνήσουν στο τέλος. Γι' αυτό ο πατέρας έλεγε στην δεύτερη γυναίκα του ότι μήπως εγώ και περάσαν αυτές οι σκέψεις αυτών και τις εκπλήρωσε. Γιατί έμαθε στα 13-14 ότι ήταν γκέι, ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Αν θέλετε τη γνώμη μου για ποια επεισόδια με σοκάρανε πάρα πολύ, ήταν παιδιά με τον κοφό. Ίσως επειδή έχω ξάδερφο κοφό, αλλά μιλάει κανονικά, απλά φοράει ακουστικό. Ίσως γι' αυτό που τον άφησε να φύγει όταν κάναν έρωτα και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό. Ή το άλλο, το παιδάκι το 13χρονο, δηλαδή, που κάτι του είχε βάλει στο ποτό και όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, ήταν δύο επεισόδια, παιδιά, που ψυχάθηκα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο με την περίεργη γειτόνισσα που έμενε δίπλα του, που πήρε αυτό το βραβείο, που ερεύνησε, που μας δείχνει μετά το πρώτο επεισόδιο ότι πόσες φορές σας είπα να έρθετε και δεν ήρθατε, και μετά μας δείχνει, νομίζω, το 4ο-5ο επεισόδιο που κάνανε αφιέρωμα στη δική της ιστορία και μπήκε μετά στο σπίτι της και της λέει ο άλλος, ορίστε, καθάρισα, λέει, το σπίτι και σου έφτιαξα ένα σάντουιτς, λέει, με κοτόπουλο, δεν ξέρω τι κατάταν, και λέει, δεν το τρώω, λέει, αυτό. Και βλέπατε την ανησυχία και το άγχος και την πόσο χεσμένη ήταν πάνω της όταν αυτός πήγε στο διαμέρισμά της. Παιδιά, ο άνθρωπος, πέρα το ότι είναι κλόνος του αληθινού Ντάμερ, ο άνθρωπος ξετίναξε το ρόλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει το βραβείο πρώτου ανδρικού για τα Emmy, για τα Emmy Awards. Emmy ή Grammy. Ο Grammy μουσική, νομίζω Emmy Awards. Παιδιά, όλη η σειρά ήταν πάνω του. Ήταν μια τηλετενία, πόσο, 10 επεισόδια νομίζω ήταν. Μια παιδιά τηλετενία, όπου, ναι, mini series λέει, που κρατάει όλη η διάρκεια 8 ώρες και 54 λεπτά για την ακρίβεια, στο 8,1 παιδιά. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα κόσμιο αυτή η σειρά, δεν ξέρω αν θα ξανάμπαινα στη διαδικασία να τη δω. Το τίμημά του στο τέλος, ότι τον σκότωσε ένας μέσα από τη φυλακή γιατί του άξιζε, και ότι μετά και καλά βρήκε το Θεό ο Ντάμερ, ότι αν νομίζετε ότι εξηλαιώθηκε, εγώ, παιδιά, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα εξηλαιωνόταν για να βρει την πίστη του. Ο άνθρωπος δεν πίστευε σε τίποτα, δηλαδή ήταν νεκρός κυριολεκτικά, και αυτό που σου κάνει την εντύπωση σε αυτή τη σειρά είναι ότι, εντάξει, για να μην λέω συνεχίσει, επειδή είναι πραγματικό, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μετάνιωσε τίποτα για αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε. Τον επιάσανε και λέει, ναι, έκανα αυτό, ναι, λέει, δεν θυμόμουν τα ονόματα, ναι, λέει, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, το άλλο, το παράλληλο, θυμίστε μου ποιο όνομα ήτανε, ότι τον ελκούσανε τα πολύ γυμνασμένα σώματα, γι' αυτό το λόγο γυμναζόταν και αυτός, και μετά είχε βρει τα κατατόπια πώς να τους υπνοτίζει, πώς να τους τεμαχίζει, πώς να τους σκοτώνει. Και λέω, παιδιά, ο άνθρωπος μετά δεν μπορούσε να το ελέγξει. Και πάμε λοιπόν τώρα στον επίλογο, γιατί θεωρώ ότι τα κάλυψα όλα. Ερμηνικά, πριν τελειώσουμε, ερμηνικά, παιδιά, ήταν όλοι άψογοι στο ρόλο τους. Από τον πιο μικρό ρόλο ως τον πρωταγωνιστικό και τους δευτερεύων και τριτεύων ρόλους. Παιδιά, ήταν άψογο, εντάξει, για να μην λέω τα ίδια. Η εποχή, παιδιά, την πιάσανε full. Έτσι, costume design, production, όλα αυτά, παιδιά, τώρα, συγγνώμη λίγο, όλα αυτά, παιδιά, τώρα τα πιάσανε full. Full και με τη βούλα, όλα το Βιετνάμ, πώς το διώξανε το Βιετνάμ, όλα, παιδιά, δηλαδή... Τέλεια. Όλα ήταν, παιδιά, τέλεια. Απλά κρίτζαρα την πέτσα μου. Είναι, πιστεύω, ίσως η πρώτη φορά που κάθομαι και βλέπω μέχρι το τέλος κάτι τόσο φρικαλαίο.
Έτσι, και μετά την επόμενη, δηλαδή το τελείωσα σε 2-3 μέρες, και μετά βγήκε και ένα ντοκιματέρ που ήταν 3 μόνο επεισόδια, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θέλω τώρα να ψάχνω. Όσοι το είδατε καταλαβαίνετε, 3 επεισόδια που μας δείχνει το ντοκιμαντέρ του Ντάμερ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ντοκιμαντέρ. Ακούμε αληθινές καταγραφές από τους ανακριτές και όλα αυτά. Η φωνή έμοιαζε πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν, παιδιά, ότι έτσι, θεωρώ ότι ο Evan Peters, παιδιά, είναι το πικ της καριέρας του αυτό. Αυτή η σειρά είναι το πικ της καριέρας του. Και είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Πραγματικά τον έβαλα μέσα από τους νέους ηθοποιούς ως από τους καλύτερους ηθοποιούς. Είναι πολύ δύσκολο ρόλο για να κάνεις ένα κατά σειρά ή ψυχοπαθή δολοφόνο, έτσι. Πολύ μεθοδικός στο πώς τους σκότωνε, έτσι, αλλά τελικά όσο έξυπνος και να είσαι, στο τέλος θα την πιεις την πορτοκαλάδα. Δικαιολογημένα, παιδιά, του άξιζε ότι του κάνανε μες στη φυλακή, τον σκοτώσανε. Εγώ δεν δικαιολόγω καμία πράξη, εννοείται. 17 παιδιά άτομα, δηλαδή. Προσπαθώ να θυμηθώ, γιατί δεν θέλω να αποφύγω το μοντάζ. Τη σκηνή που πήγε τον άλλο στο ξενοδοχείο και τον έβαλε μετά, παιδιά, στη χειραποσκευή. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν έχω τι να πω. Απλά εγώ του βάλα 10. Η σειρά, παιδιά, παίρνει 10. Και παίξαν από τον πρώτο στον τελευταίο και από τους κομπάρσους και από τους ηθοποιούς. Παίξαν όλοι τέλεια. Αυτό είναι πραγματικά μία από τις εκπλήξεις πέρα του Stranger Things. Είναι μία πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό το πράγμα. Ελπίζω λοιπόν, παιδιά, να τα κάλυψα όλα. Ξέρω ότι άργησα να το κάνω, γιατί σας είχα πει δεν είμαι σίγουρος αν θα το κάνω, αλλά τελικά το έκανα. Αυτά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια να μου πείτε και εσάς αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Αφήστε ένα like, ένα subscribe, ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, σε TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα φιλιά μου, να προσέχετε, καλή εβδομάδα και τα λέμε σύντομα. Γεια σας!